Δεν έχετε ιδέα πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό το οποίο τρώω αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό επεισόδιο του eFood που πάει στην Ευρώπη έχουμε βρει μια καταπληκτική καντίνα λίγο πάνω από το Saint-Tropez στην περιοχή Provence, η οποία φτιάχνει κυρίως γλυκά και σαλάτι. Απίστευτο, πιο όμορφη καντίνα που έχω δει ποτέ. Πάμε να δοκιμάσουμε. English? A little bit. What is this? This is really good. It's a lemon cake with frost berry. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια σαλάτα με κοινόα, με λαχανικά εδώ από την περιοχή, με κολοκυθάκι, με αγκούρι, με μια τέλεια λέει σος μελιτζάνας. Καλά πόσο φρέσκο είναι. Όταν τρώω κοινόα στην Ελλάδα το μεταξύ το κοροϊδεύω, αλλά τώρα επειδή είμαι στη Γαλλία, στο Provence, λέω α, κοινόα. Σίγουρα η καλύτερη σαλάτα που έχω φάει στη ζωή μου σε καντίνα. Απλά νομίζω ότι δεν έχω ξαναφάει σαλάτα στη ζωή μου σε καντίνα. Οπότε είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι καλύτερη. Πόσο δεν θα πιάνει αυτό στην Ελλάδα, το φαντάζεσαι. Έξω από το γήπεδο, σουβλάκια, λουκάνικα. Σαλάτα με κοινόα. Σαλάτα με κοινόα. Γιατί μπήκε σαλάτα. Αλλάξω γεύση με αυτή τη λιμονάδα. Δεν ξέρω γαλλικά. Λεμονάδα νταντάν. Καλά, τέλειο και λεμονάδα. Σε αυτό το μπουκάλι, ό,τι και να βάλεις, θα σίγουρος ότι είναι τέλειο. Νομίζω ότι το πόσο cool είναι ένα μπουκάλι δίνει 20% γεύσης. Εν τω μεταξύ, τι φανταστική κοπελιά που δουλεύει μέσα. Πώς είναι ο κανονικός Έλληνας καντινιέρης? Καμία σχέση. Θα φάμε εδώ αυτό με τη σοκολάτα. Καθόμαστε στη γαλλική εξοχή, δίπλα σε αμπελόνες, και τρώμε γλυκά από μια καντίνα. Είναι τέλειο, γιατί το έχει κάνει μεγάλα καρύδας. Oh. Να σας πω τώρα λοιπόν, όπως φεύγετε από το Saint-Tropez, λίγο μετά τα κρασιά Venturi. Όσο το έχουν οι Ιταλοί σε πίτσες και σαλμυρά, τι γλυκά είναι αυτά. Δες εδώ, πάρε εδώ το λεμόνι κάτω. Πόπο, πόπο, πόπο. Ζεσουί. Αχ, με τσιμπάνε και κάτω κουνούπια. Μιλάμε το λεμόνι. Δεν έχει πιο φρέσκο λεμόνι μέσα τα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι το φρέντον η γεύση του λεμονιού. Απίστευτο. Και θα πάω στο highlight. Cake λεμόνι με raspberry. Δεν έχετε ιδέα πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό το οποίο τρώω αυτή τη στιγμή. Είναι ξινό, είναι γλυκό, είναι φρουτώδες, είναι μαλακό. Αυτά χάνουμε με το να μην έχουμε φρέσκα βατόμουρα στην Ελλάδα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απίστευτο είναι. Αν σας άνοιξε η όρεξη και θέλετε τώρα να φάτε σαλάτα, να φάτε γλυκό, να πάρετε μια εσάνς από γαλλική κουζίνα, μπείτε τώρα στο eFood. Μέχρι το επόμενο eFood Goes to Europe. Γεια χαρά.